Μιλάμε για 2 μήνες πραγματικά, δηλαδή συγκριτικά με άλλες περιπτώσεις κατά το παρελθόν που έχουμε υποστεί, είναι πολύ μικρό το χρονικό διάστημα το τωρινό. Mm-hmm. 2 μήνες. Ο λόγος όμως που τώρα προβαίνουμε σε αυτή την κίνηση είναι για να αποφύγουμε, να μην ξαναφτάσουμε στο σημείο να είμαστε πάλι 9 μήνες ή 6 μήνες ή 8 μήνες απλήρωτοι, γιατί υπάρχει ένα τρομερό κοινωνικό κόστος, ανθρώπινο κόστος πίσω από αυτό. Οπότε πάμε να το προλάβουμε αυτή τη φορά, να συντομεύσουμε τις διαδικασίες. Mm-hmm. Έχετε αποφασίσει να προχωρήσετε, κοινοποιήσετε από ό,τι γνωρίζω την Δευτέρα προχθές στους αρμοδίους του Δήμου, ότι θα προχωρήσετε σε επίσκεψη εργασίας από σήμερα. Θα προχωρήσετε τελικά, είναι τελικό αυτό? Ναι, για να δώσουμε ένα εύλογο περιθώριο, μήπως γινόταν κάποια κίνηση ώστε τα χρήματα να καταβάλλονται, mm-hmm. για να μην έχουμε αυτά τα προβλήματα και να ρέει ομαλά το πρόγραμμα. Mm-hmm. Γι' αυτό είναι από τη Δευτέρα και πάμε σήμερα που είναι Τετάρτη. Αφήσαμε δηλαδή κάποιο περιθώριο. Και πάλι, αν υπάρχει πιο ειρηνική λύση από τα ένδικα μέσα, είναι καλοδεχούμενη. Mm-hmm. Πάντα το καλό είναι η προτεραιότητα. Όταν δεν έχεις το καλό, πας σε επόμενο βήμα. Είχατε καμία νεότερη πληροφορία, καμία εξέλιξη σήμερα το πρωί μετά την διορία αυτών των 2 ημερών που δώσατε? Όχι, δεν είχαμε κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Οπότε, μακάρι να είχαμε. Οπότε, από ό,τι γνωρίζω, επειδή είστε και άνθρωποι που εργαζόσαστε τις απογευματινές ώρες, προχωράτε κανονικά από σήμερα το μεσημέρι και μετά σε επίσκεψη εργασίας? Αν δεν αλλάξει κάτι μέχρι την ώρα που ξεκινάει το πρόγραμμα, θα προχωρήσουμε. Mm. Να σημειώσουμε ότι ο οργανισμός έχει καταβάλει στην κοινοφελή αναπτυξιακή τα 2/3 τις 2 πρώτες δόσεις. Δεν έχω τώρα μπροστά μου τα χαρτιά. Αν είναι τρίμηνα, είναι μέχρι το Φεβρουάριο. Λογικά όμως είναι τετράμηνα, δηλαδή μέχρι τον Απρίλιο έχει δώσει χρήματα. Mm-hmm. Ο Δήμος και η Κοινοφελής μας έχει ξοφλήσει μέχρι και τον Ιούλιο. Mm-hmm. Ταυτόχρονα έχει αλλάξει πραγματικά το πρόγραμμα ΚΔΑΠ. Υλοποιείται από το πρόγραμμα Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής. Για το σχολικό έτος 8-9, αρμόδιος φορέας ήταν ο Οργανισμός Εργατικής Εστίας, που χρωστάει την τρίτη δόση. Mm-hmm. Οφείλει να καταβάλει την τρίτη δόση. Mm-hmm. Από 1η Σεπτέμβρη του 9, δηλαδή για το 9-10, αρμόδια εταιρεία υλοποίησης του προγράμματος σε συνεργασία με την αναπτυξιακή είναι η ΕΕΤΑ, στην οποία εμείς έχουμε στείλει τα δικαιολογητικά υπογραφής της σύμβασης και εκκρεμεί να την υπογράψουμε. Το σίγουρο είναι ότι χρειάζεται ένα ξεκαθάρισμα για να μην υπάρχει αυτή η διαφωνία, αυτό το πράγμα που γίνεται τώρα. Και το ξεκαθάρισμα θα έγκυται στο εξής. Ο οργανισμός μας έλεγε ότι αρμόδια για την πληρωμή σας είναι η κοινοφελής αναπτυξιακή. Mm-hmm. Άρα εσείς εκεί απευθύνεστε. Mm-hmm. Από την άλλη, ο Δήμος, η αναπτυξιακή, λέει ότι εφόσον είστε σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα, αυτό που είπατε δηλαδή κιόλας, mm-hmm. Πρέπει να έρθουν τα λεφτά για να σας τα πληρώσουμε. Mm-hmm. Ταυτόχρονα εμείς γνωρίζουμε ότι π.χ. ο Δήμος Πατρέων τους εργαζόμενους τους πληρώνει κανονικά. Mm-hmm. Κάθε μήνα, δηλαδή εφόσον δουλέψουν οι άνθρωποι, τέλος του μήνα, πληρώνει τα δεδουλευμένα. Από την άλλη, υπάρχει και μια παράμετρο, συγγνώμη σας διακόπτω, που σας δικαιολογεί στο αίτημά σας να πληρώνεστε κάθε μήνα, ασχέτως αν δεν έχουν έρθει τα χρήματα, το ότι δικαιούσαστε να προβείτε σε επίσκεψη εργασίας. Ακριβώς. Αυτό αποδεικνύει ότι έχετε το αίτημά σας στέκει να πληρώνεστε κάθε μήνα, ασχέτως αν θα έρθουν τα χρήματά σας και από πού θα έρθουν. Διαφορετικά δεν θα σας δικαιολογούσαν. Ναι. Εργοδότης μας εμάς είναι η κοινοφελής επιχείρηση αναπτυξιακή, είναι φάκτο. Mm-hmm. Γι' αυτό και ζητάμε τα χρήματα από εκεί. Mm-hmm. Το θέμα είναι ότι λένε ότι δεν υπάρχει κάποιος κωδικός ή κάποια δικαιολογία για να μας δώσουν εμάς τα χρήματα. Τότε οι άλλοι δήμοι πώς τα δίνουνε? Ναι. Είναι το εύλογο ερώτημα. Πώς καταφέρνουν αυτοί και δίνουν και πληρώνουν τον κόσμο? Δηλαδή ερχόμαστε και ζητάμε τα αυτονόητα. Ένας ο οποίος δουλεύει και τελειώσει ο μήνας του και τον έχει δουλέψει, απλά να πάρει το μεροκάματό του, το μισθό του. Αυτό ζητάμε.